Θα γίνει στην Ελούντα τελικά η συνάντηση UEFA, FIFA και των τεσσάρων προεδρών. Ναι. Ιδιοκτητών, όχι προεδρών. Τους κάνετε, λέει, ελάτε εσείς για μη μαλώνετε. Μαλώνουν. Λέει ο Σαββίδης, δεν πάω στην Αθήνα. Ο Μαρινάκης λέει, δεν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Σε ουδέτερο έδαφος θέλω να γίνει η συνάντηση. Ναι. Ο Μελισσαρίδης δεν ξέρω αν θα έρθει κιόλας. Καλά είναι την υγεία του, είναι καλά όλα, εντάξει. Μια χαρά είναι. Ναι, καλά. Ωραία. Είναι εποχές Ανδρέα Παπανδρέου, το 84. Μπράβο. Ο Ανδρέας με Μιτεράν και Καντάφη εκεί, 65 ετών, είχε 33 ετών κόμμενα τη Λιάννη, στα Βουζένια της Λιάννη, 33 χρονών, και πήγαινε ο μεγάλος Ανδρέας στην Ελούντα, ξάλαζε τα πετρέλαια. Ήταν διάσημη η Ελούντα από τον ναι. Ανδρέα. Μετά, όταν θέλαμε να τα έχουμε καλά με τους ξένους διαιτητές, ο Γκαγκάτης πήρε εκεί τον Καστιδιάρη σαν και εμένα με τον γουρλωτό το μάτι τον Κολίνα. Μου λέει, λαβώ ρε Κολίνα, σε καλείς με καμιά βριζόρα, αδύνατο σε βλέπω, μπαμ, στην Ελούντα κατευθείαν, τον πήγε, τον τάρισε, τον πότσε, του ήρθε και δυο γκόμενες από δίπλα το μάτια στον Γκαγκάτης, φρουτ φρουτ, 50-60-40 η διαιτησία. Λοιπόν. Το πέναλτι του Κόλερ δεν το είδε. Λοιπόν, το... πάμε, ναι. Πάμε, πάμε και μεταγραφολογία, γιατί η μία μεταγραφή του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται τελειωμένη. Είναι ο Ζάο Καρβάλιο, τον έχουμε αναφέρει εδώ και ένα μήνα χάφ από την Nottingham Forest. Εδώ βλέπουμε και τα στατιστικά του. Είναι οχτάρι αυτός, Γιάννη, τι είναι αυτός. Είναι δεκάρι. Α, δεκάρι. Είναι δεκάρι, είναι... 55 συμμετοχές, 5 γκολ στη δεύτερη σεζόν του η τρέχουσα στην Nottingham Forest. Με τη μορφή δανεισμού θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ακούγεται και λέγεται ότι επειδή δύσκολα θα είναι έτοιμος ο Φορτούνης στα δύο μάτς με την Arsenal, θα κληθεί να παίξει, γιατί κακά τα ψέματα με τα χάλια που έχει η Arsenal, ο Ολυμπιακός τώρα, Γιάννη, τρία χρόνια, μπορεί να διεκδικεί στην πρόκριση. 55 μάτς έχει κάποια συμμετοχή. Δεν είναι δύο χρόνια, δεν είναι τρία χρόνια, είναι δύο χρόνια. Δύο χρόνια είναι καλά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή... Ας πούμε, έχει 40 αγωνιστικές η σεζόν στη Championship βέβαια, αλλά... Δεν είναι λίγα. Ναι, δεν είναι λίγα. Τα πέντε μάτια εκεί, εγώ βλέπω Β' Εθνική, Α' Championship, ό,τι λένε. Ναι. Καλές ομάδες. Είναι δυνατές αλλά... ομάδες. Ναι. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι θέλει να δώσει και ανάση στο Βαλμποενά. Γιατί ο Βαλμποενά, εκεί, είναι άλλος Ολυμπιακός. Ο Νίκος μας είπε ότι καλός είναι εκεί πέρα ο Βαλμποενά. Στο δεκάρι, όταν δεν παίζει ο Βαλμποενά και παίζει με δεύτερο φόρο, σκαλώνει ο Ολυμπιακός. Είναι μεγάλος η ηλικία, μάλλον θέλει να του δώσει ένα έτσι πιθανολόγο. Δεν είναι από τις ακριβές μεταγραφές. Όχι, θα είναι με τη μορφή δανεισμού. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στο Παναθηναϊκό, γιατί θα αφήσω για μετά τις διαφημίσεις το θέμα του Μάνταλου, που είναι το πιο σημαντικό. Είναι οι δύο πιτσιρικάδες, ο Χατζηγιοβάνης και ο Μπουζούκης. Τους μάθαμε τα τελευταία δύο χρόνια της εποχής μνημονίου στον Παναθηναϊκό, της οικονομικής λιτότητας, από τις ακαδημίες αμφότεροι. Ο Μπουζούκης 21 ετών, 28 συμμετοχές, 4 γκολ. 22 ετών ο Χατζηγιοβάνης, 52 συμμετοχές, γιατί αυτή είναι η τρίτη του σεζόν, είχε παίξει και λίγο με Ουζουνίδη πριν από 3 χρόνια, 8 γκολ, εξτρέμ ο Χατζηγιοβάνης, καθαρό εξτρέμ, ο Μπουζούκης και οχτάρι και δεκάρι, τον βλέπουμε τώρα και στα άκρα. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει την Στουτγκάρδη για τον Χατζηγιοβάνη να ενδιαφέρεται και να ετοιμάζει πρόταση, την Celtic και την Ίντερ. Βέβαια, η Ίντερ είναι τεράστιο μέγεθος σαν ομάδα. Αυτές οι ομάδες έχουν και δορυφόρους ακόμα και στην Serie A. Οπότε μπορεί, κάλλιστα, αν μια τέτοια μεταγραφή γίνει στην Ίντερ, να δοθεί δανεικός στη Τζένοα ή κάπου αλλού, έτσι, παραδείγματος χάρη. Τέλος πάντων, ετοιμάζουν προτάσεις ομάδες του εξωτερικού για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα τον Νίκο, αν πιστεύεις, Νίκο, ότι στα 22 και στα 23 τους χρόνια, με αυτά που έχουν δείξει μέχρι τώρα, σε αυτά δύο χρόνια, σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, έτσι, που λείπουν οι πολύ μεγάλοι παίκτες. Ανύπαρτη. Θα πρέπει να φύγουν ή όχι. Ανύπαρτη. Όχι. Έλα μόνο. Όταν ακούς Μπουζούκη Χατζοβάνη, τίποτα, πρέπει να βάλεις, να κλείσεις τα αυτιά σου και να πας βόλτα στο Σύνταγμα.
Ούτε πιστεύεις κάποιος από αυτούς μπορεί να πει. Έλα μου, δεν είναι παίχτες τώρα αυτοί. Για τον Παθνιακό, για όλα αυτά, να λέμε την αλήθεια. Παλεύει ο Τόνης εκεί, εντάξει. Κάνει τη δουλίτσα του, τους πάει μέχρι εκεί, δεν κάνουν αυτοί που όσο είστε. Αυτή είναι ντροπή στον Παθνιακό, όλοι. Όλοι. Όλοι, ε. Όλοι. Ο Παθνιακός πέρασε παίχταράδες. Εγώ τον θυμάμαι τον Παθνιακό και από αλλού Πικουρτζίδη και από πιο παλιά. Και από Λινοξυλάκη και από παίχταράδες περάσαν. Αυτή γελά ο κόσμος. Ναι. Γελά ο κόσμος, το λέω εγώ. Λοιπόν, αλλά εντάξει, κύριε, αυτά βρίσκει ο Δόνης, αυτά δουλεύει. Για προτάσεις για εξωτερικό θα τους έδινες. Πού? Για το Χατζηγιοβάνι είναι η Στουτγκάρδη. Εκεί είχε παίξει ο μικρός. Θα πήγαινα με ένα μάξι στη Στουτγκάρδη. Ποιο είναι το συμβόλαιο? Ναι. Αυτή, με πέντε μπράβος πλακώστε τους. Τη Στουτγκάρδη. Ναι. Ποιον θες να... Μα γιατί βαράτε. Ποιον θες να πάρει. 1,5 εκατομμύριο. Το Χατζηγιοβάνι, δώσ' του κι άλλες. Έλα μωρέ τώρα, γελάω κόσμο τώρα. Απέξει του Γκάρδη τώρα με Χατζηγιοβάνι και Μπουζούκι. Μπουζούκις για να το πάρουν στα πόδια. Μα έτσι κάνουν και τα έχουν ξεφτυλίσει. Πέντε μπράβους μέσα, παιδιά για υποστήριξη. Ναι. Θα με ζυγώστε τους. Εσύ είπες για τον Μπουζούκι, τον Χατζηγιοβάνι. Πάρτες. Αυτά θέλουν. Κατάλαβα. Για να συμμορφωθούν, ρε Γιαννάκη μου. Δηλαδή τα λέμε και χοντρά. Ναι. Δεν είναι τώρα παίχτες αυτοί τώρα εδώ. Εδώ φεύγει ο κόσμος από το γήπεδο. Τι να πάει να δεις. Ναι, έχει αρνητικό, ρεκόρ και το Μπουζούκι. Τι να δεις. Αμαρτία από το Θεό. Ένα Παναθηναϊκό με ιστορία. Ούτε βλέπεις να παίρνουν εξέλιξη. Μία ΑΕΚ με ιστορία, λέμε. Ένας Ολυμπιακός με ιστορία. Ένας ΠΑΟΚ με ιστορία. Ένας Άρης με ιστορία. Με παιχταράδες, με έτσι, με πρωταθλήματα. Ποιον άλλο ξεχνάμε να πούμε, θέλω να σου πω, οι μεγάλοι παίχτες. Εντάξει, έχεις ανάγκη να τους παίζω. Δεν του μιλάμε, του Ντόνι του λέμε και συγχαρητήρια που παίζεις και με αυτούς. Ναι. Μπράβο. Ούτε βλέπεις να έχουν κάποια εξέλιξη περαιτέρω. Όχι. Δεν είναι παίχτες τώρα, να μου. Τι να σου πω τώρα. Δεν είναι παίχτες να έχουν εξέλιξη. Τι να παίξει. Ο Χατζηγιοβάνης κάτι κιλά. Τι να σου πω. Ελαφρύς. Σαν γλωστή είναι. Πού θα πας, τι θα κάνεις. Σε τζαρτζάρι, άλλος σκατάρι. Σε Γερμανίες τέτοια έχουν. Τέτοιους παίχτες έχουν οι Γερμανοί όλοι όπου να είναι. Ναι. Και σε γάμα εθνική και τρίτη και τέταρτη και ανεξάρτητα και στις γειτονιές να γυρίσεις θα βρεις. Έτσι. Κατάλαβα. Είναι. Λοιπόν, πάμε. Κώστα, πάει ένα σχόλιο και από σένα θέλω. Κοίταξε, το Μπουζούκι μας τον είπανε δεκάρι. Ναι. Αδύναμος κι αυτός. Το βάζουν εξτρέμ με το ποδάρι δεξιά. Μια κίνηση σαν το Βετβαζίδι να κλείσει, να πάρει δύο τρίπλες, να κάνει ένα σουτ, να πάει μπάλα στο γάμα, δεν είδα εγώ. Δεν είδα. Και αυτό που λέει ο Νικός, βλέπεις δηλαδή, άμα τρακάρουνε μαζί μου ή με τον Νίκο που είναι μεγάλο σε ηλικία, μπορεί να τους ρίξουμε κάτω. Είναι φτερούγες. Δηλαδή αυτοί πρέπει να βγουν σε γυμναστήρια, πρέπει να βγουν σε ταχύτητες, πρέπει να βγουν μεγάλη δουλειά να κάνουν για να πάρουν εξέλιξη. Αν μείνουν έτσι όπως λέει ο Νίκος, τι σου κάνει, τι. Εντάξει. Δηλαδή εγώ από τον Μπουζούκι περίμενα να δω κάτι. Τους έλεγα πέρσι, θα το δω με το παιδί. Δεν είδα. Ούτε σώματος. Κατανοητό. Λοιπόν, πάμε... Έχουμε κάνα μπαίχτη Έλληνα όλα τα χρόνια. Ναι. Γιατί μπορεί να τους έχω ξεχάσει ορισμένους. Ναι, ναι. Και εσύ και ο Κώστας. Ναι. Να υπενθυμίσουμε κάνα που πήγε έξω και έκανε καριέρα. Για πες μου. Καριέρα. Καριέρα. Δηλαδή πάω κάπου και έχω γίνει στη Στουτγκάρδη να είμαι πρώτο νούμερο και παίζω πέντε χρόνια. Έξι, εφτά. Ο Μανολάς που ήταν πολλά χρόνια στη Ρώμα. Ναι, ο Μανολάς σέντερ μπακ. Τώρα, ναι, σέντερ μπακ. Επιθετικός. Η Ρώμα μέτρια ομάδα είναι. Ναι. Νομίζεις, κοινά πολύ τα ίδια και τραβιόνται. Ναι. Πολλά χρόνια πίσω ο Μαχλάς είχε βγει πρωτοσκόρερ. Δεν είναι Ιουβέντους, Μίλαν και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Μαχλάς του Όφη. Ναι, παλιά τώρα μιλάμε όμως... Μαχλάς του Όφη έφευγε τώρα για να τερματίσει τα 100 και πήγαινε τον Αύγουστο του 3.000 χρόνια μετά Χριστόν. Ο Σαμαράς, όχι ο μπαμπάς, ο μικρός. Έλα μου, δεν παίχτες αυτοί μόρα. Φεύγαμε από τα γήπεδα μόλις τους βλέπαμε αυτοί. Ναι. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Βαγγέλης ο Πανάκης άφησε όνομα. Ναι. Άφησαν όνομα Αλούπης Κουτζίδης, Λινοξυλάκης. Φοβερή. Λινοξυλάκης δεν έχει βγάλει Ελλάδα τέτοιο σέντρεμπακ. Το
Τον ήθελε η τον Αστέρα Αθηνών, ιστορίες και τα λοιπά. Ναι. Έχουμε πήξει από έτσι, ας πούμε, από... Πάντως, και εδώ δεν βγαίνουνε. Δεν έχει τώρα αυτή την εποχή, Γιάννη. Αυτή την εποχή δεν έχει. Δεν έχει η Ελλάδα ποδόσφαιρο, γιατί κοπήκαν τα πεζοδρόμια να παίζει ο κόσμος. Οι Αλάνες, μικροί, οι Αλάνες, ναι. Που στις Αλάνες δεν πάει κανένας. Έχουν άλλα ενδιαφέροντα, ιστορίες και τέτοια. Και κόπηκαν. Πάνε. Μου λέει ο Γιώργος ότι και ο Γκέκας και ο Χαριστέας είχαν βγει πρώτοι σκόρερ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ποιο γερμανικό? Γερμανικό πρωτάθλημα. Πότε, σε πού, για πού. Στην Bundesliga, ο Χαριστέας. Ποιος Χαριστέας μου, γελάω. Και ο Γκέκας. Γελάω ο κόσμος και ο Γκέκας τώρα μου. Πετάγα την πάγια, γελάγαμε τώρα. Ναι. Υπάρχει Γκέκας στην Ευρώπη. Μόλις θα κατέβησα το τρένο, ο Γιώργος ο Λίγρης είναι. Ναι. Μόλις κατέβει ο Γιώργος ο Λίγρης από το τρένο και πήρε παιδιά ο Γκέκας, ξέρεις τι χαστούκια θα φάνε από τους σταθμάρχηδες. Ποιος Γκέκας και Χαριστέας. Ο Μαχλάς ρε στον παπούτσι. Για κάνει μια βόλτα να πάει. Ποιος Μαχλάς. Ο Μαχλάς καθότανε και κάνει την μπάλα την έσπρωγνε μέσα. Αργός. Ποιος Μαχλάς. Όχι. Σέντρεφορ είναι αυτά τώρα. Τι πρέπει να πούμε. Δηλαδή για τα άλλα σέντρεφορ που έβγαζε ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Ο Πάο. Κοτρίδη, ο Ντεβιάδη. Τι να πει. Τι να πει, δηλαδή. Εγώ σου λέω τον Πάο τώρα. Σιδέρη. Τεζανίδη, Κούρα, Σαράφη και τα λοιπά. Τι, πού βρίσκουν τέτοιου παίκτε αυτοί για να παίζουν στη Θεσσαλονίκη. Πού. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τον Μάνταλο, ο οποίο πάει στα Εμιράτα λογικά και να δούμε και μάτς από την Πρεμιέρ Λιγκ. Να ξεκινήσουμε με τον Μάνταλο, να πούμε ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία πως θα υπάρξει πρόταση από την ομάδα προπονεί ο Μανώλο Χιμένεθ, την Αλ Ουάχντα, ύψους 3,5 με 4 εκατομμυρίων ευρώ. Και να πάρει η ΑΕΚ. Ναι, για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή οι ετήσιες απολαβές, η πρόταση θα ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, ενώ τώρα παίρνει 600.000 στην ΑΕΚ. 28 στα 29, 113 συμμετοχές, 28 γκολ. Πρωτάθλημα Ελλάδος, κύπελο Ελλάδος, συμμετοχή στους ομίλους του Champions League με την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος έχει λατρευτεί από τους φίλους της Ένωσης, αρχηγός, δεκάρι. Ξεκίνησε από τη Β' Εθνική και έφτασε μέχρι να παίξει και στους ομίλους του Champions League με την ΑΕΚ. Πολλοί λένε ότι ο κύκλος του στην ΑΕΚ έχει κλείσει. Μην ξεχνάμε και τους δύο χιαστούς που έχει. Νίκο, πώς βλέπεις μια τέτοια προοπτική, δηλαδή να πάει ο Μάνταλος στα 29 του να παίξει στα Εμιράτα. Εκεί καλά είναι. Mm-hmm. Εκεί παίζει. Οι δυο μας άμα πάμε θα παίξουμε και ο Κώστας στα Εμιράτα. Ναι. Βέβαια, κατευθείαν. Περπατάτε. Εκεί περπατώντας παίζουν μόνο. Ναι. Δεν βλέπεις τι παίκτες παίρνουν. Για όσους λένε ότι έχει κλείσει ο κύκλος του Μάνταλου στην ΑΕΚ, ότι δηλαδή ότι έχει να προσφέρει τα πρόσφερε στα 29 του χρόνια. Εντάξει, έχει κλείσει όπως τα λες, ας πούμε. Καλά κάνει η και τον δίνει. Mm-hmm. Τι απεριμένει, 28 τον 30 πήγε. Τον ταλαιπωρήσαν, εξτρέμ, χάφο, έτσι από εδώ, από εκεί. Έχει κάνει δύο χιαστούς, θυμίζω. Έχει. Κάνει δύο χιαστούς. Δύο. Χιαστούς, γόνατο. Έχει κάνει δύο εγχειρήσεις. Ναι, τραυματισμούς, εντάξει. Πάντως από την ΑΕΚ είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει. Δεν νομίζω ότι από αυτή την ΑΕΚ υπάρχει κάτι που περνάνε χρόνια για να το θυμάσαι, κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή λέμε τώρα, ξέρω δεν ξέρω ήταν ο Μανουηλίδης. Δεν έχει βγάλει ΑΕΚ τέτοιο παίκτη. Ναι. Θυμάμαι τότε Πατάκα, Μανουηλίδη, Κουντούρη, Παπαγεωργίου, κάτι Σεντρεφόρ, Πούλη Παπαθοδόρου, κάτι Χα Βασίλυπτα, ο Μανολάς, Σεντρεμπάκ. Ναι. Και άλλοι, δηλαδή, μιλάμε παιχταράδες. Mm-hmm. Έβγαλε. Η ΑΕΚ έβγαλε την εποχή εκείνη. Ο Ολυμπιακός έβγαλε. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε. Άρα ο Μάνταλος καλά θα κάνει η ΑΕΚ να τον πουλήσει. Ποιος. Η ΑΕΚ θα κάνει καλά να τον πουλήσει. Την καλύτερη δουλειά. Για μένα. Ναι. Την καλύτερη δουλειά. Κώστα. Κοίταξε. Η ΑΕΚ είναι τρίτη. Πρώτη πάει φέτος. Όχι. Έχει πάει φέτος. Όχι. Τρίτη θα μείνει. Είτε μείνει ο Μάνταλος, είτε φύγει ο Μάνταλος, η ΑΕΚ θα μείνει τρίτη. Άρα λοιπόν η Ευρώπη δεν παίζει, κύπελλο εντάξει. Αξιοθεσμός, μπορεί να το πάρει, μπορεί να μην το πάρει, μπορεί να το πάρει την Καστοριά που λέμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι και χρονικά
Όχι μόνο ο Μάντελος στα 29 με διευθυνσία. Του ΣΥΑΕΚ. Δηλαδή θα χάσει ΑΕΚ πρωτάθλημα ή θα βγει η 7η ή 6η. Πώ το δίνει, τα παίρνει ο Μελισσανίδη. Ωραία. Και από εκεί και πέρα του χρόνου. Θα έχουν απαιτήσεις όμως του χρόνου οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Δεν θα έχει το γήπεδο πάλι το γήπεδο. Κάνει πρωταθλητισμό. Κάτι λένε ότι πουλήθηκε η ΑΕΚ. Δεν μπήκαν υπογραφές στον κύριο Καλφί. Γιατί δεν το ανακοινώσανε ακόμα. Αν το έγινε αυτό, η ΑΕΚ μπορεί να γίνει άλλη ΑΕΚ. Μπορεί να τη βγάλει τρίτη, τέταρτη συνέχεια. Η ΑΕΚ είναι για να χτυπάει πρωτάθλημα και αυτή. Οπότε, καλά κάνει και το 28-29 και μεταξύ μας τώρα, ο Μάντολος πριν τραυματιστεί, ήταν αλλιώς. Τώρα, με εξτρέμ που τον βάζουν και τέτοια, τώρα τον βάζουν δεκάρες σε 3-5-2. Τον βάζουν σε καλύτερη θέση, σε 5-3-2. Ναι. Εκεί μπορεί να παίξει και ο Λιβάγια μπροστά. Και να παίξει με δύο φόρ, έναν τον Ολιβέρα και να πετάξει και έναν εξτρέμο φόρ. Να παίξει και λίγο πλάγια. Αυτό θα κάνει αν πουληθεί ο Μάνταλος. Ναι. Αυτό θα κάνει. Λοιπόν, πες μας και για τα δικά σου τώρα. Είδαμε τον Ντουρμισάη με την φανέλα του Άρη. Ακούγεται ότι τον απέκτησε με μεταγραφή ως ελεύθερο ο Άρης. Το βοήθησε ο Μαρινάκης. Αυτά που γράφουν εδώ, άστα. Το βοήθησε ο Μαρινάκης. Βέβαια τώρα έχει δύο φορ. Τώρα το ερώτημα είναι, έχει ο Άρης την πολυτέλεια να έχει έναν από τους εκ των δύο στον πάγκο. Αν έχει τέτοια πολυτέλεια και παίξει με 4-3-3 χαφ πίσω από τον φόρο, έχει καλός. Αλλά μπορεί να έχει ο Άρης των 5 εκατομμυρίων ευρώ μπάτζετ, τα πόσα είναι 6, 2 σεντερφόρ, καλά ας τα πούμε. Εντάξει, μπορεί, αυξάνεται και ο ανταγωνισμός. Οι δυο να παίξουν μαζί, ξέχασε, δεν γίνεται. Mm-hmm. Όπως και να το δεις το έργο. Ο Τουρμισάη μαζί με τον Ιντέγε σε 4-4-2 ο Άρης δεν μπορεί να παίξει. Εδώ ολόκληρος Ολυμπιακός με 60 εκατομμύρια μπάτζετ που έχει, με Μαρινάκη πρόεδρο κτλ. Παίζει 4-4-2 και σκαλώνει τον Βόλο. Με δύο φόρ. Παίζει 4-4-2, σκαλώνει την Γκράνση. Παίζει 4-4-2 με δύο φόρ, δηλαδή κανονικούς φόρ και όχι ψευτικούς κανονικούς φόρ. Και σκαλώνει την, ξέρω εγώ πού, τον Πανιόνιο. Και δεν σκαλώσει ο Άρης που έχει, ας πούμε, χαφ, το Σάσα ή κανέναν άλλον που να κόβει. Οπότε θα παίξει ένας εκ των δύο. Μάλιστα. Επ' αυτά στα συνθήκα, καλό είναι, γιατί εγώ πάντως για Άρη θα προτιμούσα να πουληθεί ο Ιντέγε όπου πάει, ανιράτα κτλ. Να παίξει ο Ντουρμισάη, ο οποίος είναι πιο φρέσκος, και από εκεί και πέρα τρία δεκάρια να μπορεί να τα τρώσει. Για να παίξει με δύο σεντερφόρ. Δηλαδή αυτά που κάνουν εκεί στον Άρη έχουν τρία δεκάρια. Τόντσο, Μαρτίνες, τον άλλο τον... Μαντσίνι. Μαρτίνες, ναι. Τον άλλο τον καινούργιο που πήρανε τρία δεκάρια για να παίξει τη δύο φόρ. Και ποιος θα μαρκάρει άμα καθίσει μπαλά. Ο Σάσα μόνο. Θα μπει ο Ολυμπιακός και ο Πάμπ δεν θα δει τι άμα παίξει. Με τον Όφη πήγαν έτσι. 4-4-2 στην Κρήτη. Με συγχωρείς. Οι μπαμπάδες μας που πηγαίναν με τρία χαφ. Τον Άρη του 70 με πεχταράδες και παίρνανε νίκες με τρία χαφ. Ήταν κορόιδα και είναι έξυπνος ο Άρης του Καρυπίδη και παίρνει 4-4-2 στην Κρήτη. Φάει την τριάρα σου. Πάντως Ντουρμισάη πρόσφατα και διεθνής σε ένα φιλικό έπαιξε με την Τουρκία. Να ρωτήσω και τον Νίκο εάν βλέπει να βοηθάει τον Άρη. Πώς μπορεί ο Ένινγκ να βάλει Ντουρμισάη και η Ντέγε μπροστά σε 4-4-2. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Κοίταξε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλή.